Στην ειδική μονάδα εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου νοσηλεύεται από χθες ο 36χρονος κριτικός θύμα επίθεσης με καυστικό υγρό. Οι γιατροί δίνουν παράλληλες μάχες για να σωθεί τουλάχιστον το ένα μάτι του 36χρονου, αλλά και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για σταδιακή μερική αποκατάσταση των υπολείπων εγκαυμάτων. Ο 36χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Παγνή στην Αθήνα, καθώς η κατάστασή του θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και χρήζει εξειδικευμένης αντιμετώπισης. Έχει λοιπόν αυτές τις βλάβες συν βλάβες οφθαλμικές. Κυρίως το ένα μάτι έχει μια σοβαρή βλάβη στο κερατοειδή. Το καυστικό υγρό με το οποίο τον περιέλουσε η ενδιαστάσει σύζυγός του προκάλεσε βαθιά εγκάβματα στην αριστερή πλευρά του προσώπου του, την καροτίδα και το χέρι του. Η ταυτόχρονη αντιμετώπιση του, όσο η όραση του 36χρονου κινδυνεύει, κάνει εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση, όπως εξηγεί η χειρουργός που τον ανέλαβε, η οποία είχε αναλάβει την αποκατάσταση και της Ιωάννας Παλαιοσπύρου. Το δύσκολο εδώ είναι να συνδυάσουμε την θεραπεία των ματιών, ειδικά του ενός, που είναι σοβαρή και είναι και αυτή πολύ σημαντική, με τη θεραπεία των εγκαυμάτων. Την ώρα που η 38χρονη παραμένει ασύλληπτη, οι συνήγοροι της οικογένειας του θύματος περνούν στην αντεπίθεση. Στο Ηράκλειο, η ποινικολόγος Αλεξάνδρα Σπανάκη μαζί με τις αδελφές του 36χρονου μετέβησαν το πρωί στην ασφάλεια Ηρακλείου και δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος της 38χρονης που εξακολουθεί να καταζητείται. Αναμένουμε να κινηθεί η διαδικασία της αυτόφορης σύλληψης προκειμένου να προσευχθεί ενώπιον των αρμοδίων αρχών και να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία ορίζει ο νόμος και που ενώπιον αυτών κανένας δεν έχει διαφορετικές αντιλήψεις και θέσεις. Η κυρία Σπανάκη κάνει λόγο για μεθοδευμένη και καλοσχεδιασμένη εγκληματική ενέργεια. Προφανώς η πρόθεσή της ήταν να του βλάψει τη ζωή και την υγεία του. Αυτό ήθελε. Στοχευμένη ενέργεια, μεθοδευμένη και προφανώς έχοντας ήδη όλες τις επιλογές τις οποίες θα μπορούσε να έχει στη διάθεσή της προκειμένου να μεθοδεύσει και τελικώς να υλοποιήσει την εγκληματική ενέργεια, προέβη στην πράξη αυτή σε βάρος του εντολέως μου. Ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος βρέθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο μιλώντας εκ μέρους της οικογένειας του 36χρονου, έκανε λόγο για απόπειρα σπήλωσης του θύματος. Μεταφέρθηκε από την οικογένεια ότι ήταν μια αρρωστημένη προσπάθεια από τη δράστη, η οποία ξεκίνησε από τον Απρίλιο και παρά το ότι με σωστό τρόπο την απέκρουε το θύμα, η συγκεκριμένη γυναίκα έκανε αυτό το οποίο έκανε. Για απαράδεκτη απόπειρα συμψηφισμού κάνει λόγο και η κυρία Σπανάκη. Είναι απαράδεκτο να γίνεται προβολή ιδιαιτέρως του οποιοδήποτε ποινικού παρελθόντος του εντολέως μου. Κατά την άποψή μου, αυτή η πράξη από μόνη της έχει μια ιδιαίτερη απαξία προς όλες τις κατευθύνσεις και δεν θα πρέπει να αντισταθμίζεται με τίποτα. Δεδομένου ότι και στην προκειμένη περίπτωση ούτε μία επιρροή ασκεί το ποινικό παρελθόν. Η οικογένεια είναι πραγματικά εξαγριωμένη για αυτό το οποίο έγινε και επίσης υπάρχει και μια, έτσι εδώ είπα, δυσαρέσκεια για το πώς δεν έχει συλληφθεί ακόμα. Ενώ εμφανίζεται σε κανάλια όπως μου λέτε και υποστηρίζει ό,τι θέλει να υποστηρίξει και λέει ότι εγώ το έκανα, πώς δεν έχει συλληφθεί ακόμα την αστυνομία.